Χαιρετίζουμε τις ταξικές δυνάμεις με τις οποίες βαδίζουμε μαζί, γιατί είναι σάρκα από τη σάρκα μας. Σας είδαμε και σήμερα δίπλα μας στην κινητοποίηση που έγινε το μεσημέρι έξω από το κτίριο της τηλεόρασης της ΕΡΤ3 στη Λεωφόρο Στρατού, ενάντια στην υποβάθμιση της ΕΡΤ3 και στον κυβερνητικό έλεγχο της ΕΡΤ. Η ΕΡΤ3, πρέπει να σας ενημερώσουμε ότι για 2 εβδομάδες, εδώ και 2 εβδομάδες, δεν έχει δελτίο ειδήσεων πλήρες και γενικού περιεχομένου για πρώτη φορά μετά από 35 χρόνια, καθώς ούτε τη διετία 2013-2015 σταμάτησαν τα δελτία ειδήσεων, δεν το επιτρέψαμε οι εργαζόμενοι και όλοι εσείς, η κοινωνία. Υλοποιείται το σχέδιο του κεντρικού ελέγχου της ενημέρωσης και της παράδοσης της ΕΡΤ3 και γενικότερα της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης στους εργολάβους, με καταστρατήγηση των εργασιακών δικαιωμάτων. Παράλληλα, πρόκειται βέβαια για τεράστια προσβολή στους πολίτες της περιφέρειας. Οι εργαζόμενες και οι εργαζόμενοι στην ΕΡΤ3 συντασσόμαστε με σθένος κατά των αποφάσεων της διοίκησης για την υποβάθμιση και συρρήκνωση του ενημερωτικού χαρακτήρα της ΕΡΤ3. Δηλώνουμε αντίθετη με την κατάργηση των δελτίων ειδήσεων γενικού περιεχομένου των μοναδικών που παράγονταν και εκπέμπονταν πανελλαδικά από τη Θεσσαλονίκη. Οι εργαζόμενες και οι εργαζόμενοι στην ΕΡΤ3 δεν θα επιτρέψουμε την ακύρωση του ρόλου που αναλογεί στην ιστορία και την αποστολή της. Διεκδικούμε με αποφασιστικότητα για την ΕΡΤ3 την ενδυνάμωση της σχέσης της με τη Θεσσαλονίκη, την περιφέρεια και την κοινωνία, την ενίσχυση της φυσιογνωμίας και των χαρακτηριστικών του προγράμματος με πολυθεματικό περιεχόμενο. Διεκδικούμε μια ελεύθερη, ανεξάρτητη δημόσια ραδιοτηλεόραση απαγκιστρωμένη από την εκάστοτε κυβερνητική κυδαιμονία, την πλήρη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού χωρίς αποκλεισμούς, την εξασφάλιση των εργασιακών δικαιωμάτων, την εφαρμογή της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. Λέμε όχι στα μονομελή εξωτερικά συνεργεία που έχουν εφαρμοστεί εδώ και πολλούς μήνες, με έναν εργαζόμενο δηλαδή λάστιχο, από τον οποίο ζητούν να είναι ταυτόχρονα και εικονολήπτης και ηχολήπτης και οδηγός και να στέλνει το υλικό. Εδώ έρχεται και κουμπώνει και το νέο αντεργατικό νομοσχέδιο. Απευθυνόμαστε λοιπόν στους πολίτες, τον κόσμο της εργασίας, τα σωματεία, όλους τους φορείς και τους καλούμε να ενώσουν τη φωνή τους με τις διεκδικήσεις μας. Δηλώνουμε τη θέλησή μας να αγωνιστούμε δυναμικά για την ικανοποίηση των δίκαιων αιτημάτων μας. Ευχαριστούμε για το βήμα τις ταξικές δυνάμεις. Καλό αγώνα.